διαβάσουμε τη σελίδα 1052 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Τιμόθεον και το κεφάλαιο δέλτα Σελίδα λοιπόν 1052 κεφάλαιο δέλτα η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης και να αποστατήσει την έσα από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων από τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουν συμμετευχαριστίας οι και οι γνωρίσαντες την αλήθεια, διότι πάν κτίσμα Θεού, είναι καλόν και ουδόν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται μετευχαριστίας διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς σου, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρικολούθησας, τους δε και γραώδεις μύθους παρετού, γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι ολίγ, προς ο λίγον αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ανοιχτιζόμεθα, διότι ελπίζομεν στον ζώντα Θεόν, ώστε τη συνοσωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε τα αυτά και δίδασκε. Μη δί μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών, η λόγων, η συναναστροφή, η αγάπη, εις πνεύμα, η καθαρότητα. Έω να έλθω καταγίνω στην την ανάγνωση, στην την προτροπή και στην την διδασκαλία. Μια μέλη το χάρισμα το οποίο είναι ενσύ, το οποίο εδόθη εισέ ε δια προφητείας με τα επιθέσεω των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα ει ταύτα μένε, πιένε φανερά ει πάντα συμπροκοπή Πρόσεχε σε αυτόν και στην διδασκαλία επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττων και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Να διαβάσουμε και από τη σελίδα 1056, από την ίδια επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον τη, τη Δευτέρα και το κεφάλαιο Δέλτα. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ, σελίδα 1056, Δέλτα κεφάλαιο. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού ώστε τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον δια πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δε θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία» αλλά θέλω συνεπισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα ιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν και από μέν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί σιδεα γρύπνη εις πάντα κακοπάθησον εργάστητη έργον Ευαγγελιστού την διακονία σου κάμε πλήρη διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ, και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε τον αγώνα των καλών οι τον το δρόμο ετελείωσα την πίστη διατήρησα. Του λοιπού μένει σε με μέ ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν με προφητικό λόγο ρητά Εφανέρωσε την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ότι εν της καιρείς, Όταν θα υπάρχουν καιροί κακοί Πρώτον θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη Και θα προσέχουν όχι το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου Αλλά πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες που θα προέρχονται από δαιμόνια και θα εκφράζονται από υποκριτές και ψευδολόγους των οποίων η συνείδηση είναι και καυτηριασμένη καμένη, νεκρή και το, τα χαρακτηριστικά θα είναι ότι θα εμποδίζουν το γάμο και θα προστάζουν αποχή βρωμάτων. Μην τρώτε αυτά και τα άλλα και μην παστρεύεστε για να παραμένετε Άγιοι. Επαναλαμβάνω πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες προερχόμενες από δαιμόνια που εκφράζονται από ανθρώπους που έχουν και καυτηριασμένη συνείδηση. Ποια είναι η συνείδηση? Η φωνή του Θεού που έθεσε σε όλους τους ανθρώπους μέσα τους. Ώστε ούτε το Λόγο του Θεού μπορούν να προσέξουν, ούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ούτε και αυτό το ελάχιστο που ο Θεός πρόσφερε σε όλους τους ανθρώπους, τη φωνή του μέσα από τη συνείδηση των ανθρώπων. Γιατί η συνείδηση τους είναι καμένη, που δεν φυτρώνει τίποτα πια εκεί. Αλλά όχι μόνο αυτό, όχι μόνο η πλήρης, απόλυτη και τέλεια αποστασία η οποία θα υπάρχει, θα υφίσταται, θα βασιλεύει στις έσχατες ημέρες, αλλά επίσης και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού. Οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία αλλά θα μαζεύουν δασκάλους κατάλληλους που να κηρύττουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες ώστε τα αυτιά τους να απολαμβάνουν τη μη γένουσα διδασκαλία. Διδασκάλους που θα κηρύττουν κατά τις επιθυμίες τους ενάντια αντίθετα από την αλήθεια ώστε να κάμουν αυτούς να αποστραφούν από την αλήθεια και να εκτραπούν σε παραμύθια. Και αυτό αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι αυτά που υπάρχουν μέσα σε όλη την οικουμένη. Διδασκαλίες δαιμονίων και διδασκαλίες έξω από την υγιένουσα διδασκαλία έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου για την οποία αλήθεια είπε ο Χριστός εγώ για τούτο ήλθα στη γη για να φανερώσω την αλήθεια και όσοι είναι εκ αληθείας εμένα ακούνε. Είναι τα κλειδιά της αποστασίας έξω στον κόσμο και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού έξα στον κόσμο αποστασία, αποστασία, με διδασκαλίες δαιμονίων που εκφράζονται από ανθρώπους υποκριτές με και καυτηριασμένη συνείδηση και προστάζουν αποχή από το γάμο και αποχή βρωμάτων και μέσα στις εκκλησίες διδασκαλίες κατά τις επιθυμίες της αμαρτωλές που υπάρχουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ώστε να οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από την αλήθεια και κοντά στα παραμύθια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όμως υπάρχει η μία σε όλη την οικουμένη η μία η του Κυρίου η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία καλόν θα είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αν υπάρχουν σε μας. Γιατί από αυτά τα χαρακτηριστικά θα καταλάβουμε αν είμαστε από τις πέντε φρόνιμες παρθένες ή από τις πέντε μορές. Αν η εκκλησία την οποία παρευρισκόμαστε είναι εκκλησία του Χριστού και δεν είναι μέσα από, την, από τις αποστασίες των ανθρώπων. Πρώτον λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι όλα όσα μας χάρισε ο Θεός μας τα χάρισε για να τα απολαμβάνουμε με τευχαριστίας και τα οποία καθαρίζονται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ότι ο γάμος πρέπει να είναι τίμιος και εκίτη αμόλυντος και η αποστολή του ανθρώπου και η ευλογία του Θεού στον άνθρωπο είναι αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει μέσα στην Εκκλησία να ερευνούμε, να εξετάζουμε αν είμαστε καλοί διάκονοι του Ιησού Χριστού ή όχι. Εάν δηλαδή διακονούμε καλώς, υπηρετούμε καλώς τον Ιησού Χριστόν ή όχι. Γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι υπηρετούμε, αλλά να είμαστε έξω από την ευλογία και την αλήθεια του Θεού. Η προτροπή λοιπόν είναι γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια εντρεφόμενος με λόγια πίστεως και καλής διδασκαλίας να τρέφεσαι από λόγια όχι απιστίας και αποστασίας, από λόγια πίστεως και αληθείας. Γιατί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο όμως από το στόμα του Θεού. Και η ασφάλειά μας, η μία, η μοναδική και η απόλυτη ασφάλειά μας, το κλειδί για τη βεβαιότητα των πραγμάτων είναι μόνο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Μόνο. Μόνο προφητικός λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν τρέφομαι με λόγια πίστεως και καλής διδασκαλίας, τότε λέει ο Θεός εργάσου. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Γιατί η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, η γυμνασία όμως προς ευσέβειαν έχει επαγγελίες για αυτή τη ζωή και για τη μέλουσα ζωή. Και πως γυμνάζω τον εαυτό μου στην ευσέβεια. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Θεός και στον Ιησούν του να δει τότε. Ίσχυε και ανδρίζου μην απομακρύνεται εκ του στόματός σου ο λόγος μου που αποδεικνύει σε σένα ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη από το λόγο μου, ότι αγαπάς το λόγο μου. Μελέτα αυτόν ημέρα και νύχτα με σκοπό να μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά αλλά να περπατάς κατά πάντα σε αυτόν και τότε ό,τι αν κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός και τότε θα φέρεσαι μετασυνέσεως ακριβώς τα ίδια λόγια, λέει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο τότε, στην τελευταία επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος και σήμερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σε όλους μας. «Πιστός είναι ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος». Δεν υπάρχει τίποτα άλλο το οποίο μπορείς να εμπιστευτεί έξω από το Λόγο του Θεού. Θα επιμείνω σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω στο οποίο μπορείς να στηριχθείς, να οικοδομήσεις τη ζωή σου, να εμπιστευτείς την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και την αιώνια ζωή που σου χάρισε ο Θεός. Τίποτα άλλο. Ούτε άνθρωποι, ούτε μεγάλοι, ούτε μικροί, ούτε κήρυκες, ούτε επιμένες ούτε εκκλησίες. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι πάσης αποδοχής άξιος και πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του ο Θεός δεν δύναται. Μην εμπιστευτείς λόγια ανθρώπινα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Μην εμπιστευτείς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που σου φέρνει μπροστά σου ο Θεός Δεν είναι για να τους ακούς Αλλά είναι για να τους υπηρετείς Πιστός μόνο ο λόγος Και μόνο ο λόγος είναι πάσης αποδοχής άξιος Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος Όχι για τον Απόστολο Πέτρο Όχι για τους αδελφούς μου στην, α, α, ιερο, στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία Όχι για αυτούς Γι' αυτόν τον Λόγο του Θεού και εκοπιάζομεν και ονειζηθιζόμεθα και μάλιστα γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων μάλιστα δεν τον πιστών το κλειδί στη ζωή σου είναι ο λόγος του Θεού δεν υπάρχει άλλο κλειδί μόνο ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας Μόνο ο λόγος είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Ο άνθρωπος σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο άνθρωπος σήμερα στέκεται, αύριο πέφτει. Ο άνθρωπος σήμερα είναι ταπεινός, αύριο υπερηφανεύεται. Η Εκκλησία σήμερα περπατάει καλά, αύριο λέει ο Λόγος του Θεού, θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Εάν στηρίζουμε τον εαυτό μας σε οτιδήποτε άλλο έξω από το Λόγο του Θεού η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Όλους τους αδελφούς μας τους αγαπάμε. Όλους τους αδελφούς μας τους σεβόμεθα. Ιδιαίτερα στους προϊστότες μας υποτασσόμεθα και υπακούμε. Αλλά η εμπιστοσύνη μας είναι μόνο στο Λόγο του Θεού. Η ζωή μας είναι στηριγμένη μόνο στο Λόγο του Θεού και τα αδέλφια μας τα βλέπουμε για να τους υπηρετούμε και να τους βοηθάμε. Και όχι για να μας υπηρετούν και για να μας βοηθάνε. Η βοήθειά μας δεν έρχεται από τα βουνά. Δεν έρχεται από τους ανθρώπους. Έρχεται μόνο από τον Κύριο των δυνάμεων, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Μην περιμένεις βοήθεια από ανθρώπους. Μην ελπίζεις σε ανθρώπους. Μία είναι η βοήθειά σου και μάλιστα η τιμωτάτη. Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού και της γης των οποίων εδόθη πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Σε Αυτόν εμπιστέψου, Αυτόν στάσου και δόξασε και έλπισε. Μόνο αυτό έχει πάσαν εξουσία στον ουρανό και στη γη. Γιατί να κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά σε ανθρώπου που δεν έχουν καμία εξουσία και ό,τι έχουν δώρο Θεού είναι. Μόνο στον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον γι' αυτό το Λόγο του Θεού μελέτα καταγίνουν πρώτον στην ανάγνωση αλλά και μελέτησε το Λόγο του Θεού Πώς λοιπόν θα γυμνάζω τον εαυτό μου στην ευσέβεια. Έως, έλθω, έως να έλθω καταγίνω εις την ανάγνωση του λόγου, εις την προτροπή, εις την διδασκαλία, στο χάρισμα το οποίο σου έχει δοθεί, στο έργο σου, στην αποστολή σου, αλλά επί προσωπικού επίπεδου. Ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε. Ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε. Επαναλαμβάνω. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Δηλαδή καταγίνουν στην ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία. Γίνου τύπος των πιστών, στο λόγο, στη συναναστροφή σου, με την αγάπη σου, με το Πνεύμα το Άγιο, με την πίστη σου, με την καθαρότητά σου. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, η οποία έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή και για εκείνη τη ζωή, τη μέλουσα. Αλλά στην προσωπική σου ζωή, όχι μόνο στη σχέση σου με τους άλλους. Ταύτα μελέτα και η σταύτα δεν χρειάζεται να διαβάζεις άλλα βιβλία, βιβλιαράκια. Τι έσχατες αυτές οι μέρες που είναι γραμμένα από ανθρώπους. Μόνο το Λόγο του Θεού που είναι γραμμένος από το Κύριο των Δυνάμεων. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη που θα σε σώζει τις έσχατες δύσκολες αυτές οι μέρες. Που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη και τη δύναμη του Θεού και, τη, και την ευλογία του Θεού και την προστασία του Πατέρα μας και τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους θα προκόβεις θα αυξάνεις θα οικοδομήσεις, θα σε κάνει φως ο Θεός θα σε συστήνει θα σε χρησιμοποιεί Θα δοξάζεται τη στη ζωή σου Και θα σε δοξάζει Ο ίδιος ο Θεός Όταν θα βρεθείς πολύτιμος Στους οφθαλμούς του Αλλά πρόσεχε στον εαυτό σου Πρόσεχε Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά Μην φοβηθείς Μην πλανηθεί η καρδιά σου Πρόσεξε το βλέμμα σου να είναι καθαρό Να μην είναι πονηρό γιατί αν το βλέμμα σου είναι πονηρό, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Το βλέμμα σου να είναι καθαρό, άγιο. Να βλέπεις πάντοτε με δοξολογία προς το Θεό και όχι με πονηριά προς τους ανθρώπους. Πολλές φορές η καρδιά μας είναι απατηλή και μάλιστα σφόδρα διεφθαρμένη που φέρνει πονηριά στο βλέμμα μας. Υποκρισία, ψέμα, κρύψιμο. Μη το συγχωρεί την καρδιά σου. Πήγαινε να συγχωρήσει ο Θεός την καρδιά σου. Μη το δικαιολογεί την καρδιά σου. Πήγαινε ο Θεός να καθαρίσει την καρδιά σου. Γι' αυτό πρόσεχε στον εαυτό σου πρώτον αλλά και στη διδασκαλία. Αυτό είναι το κλειδί Η Υγιένουσα διδασκαλία. Ορθοτομημένη διδασκαλία Αληθιά, Την αλήθεια μόνο του Ευαγγελίου Το γράφει, το πιστεύω, το δέχομαι και θέλω να τα εκτελέσω Δεν το βρίσκω γραμμένο, δεν με αφορά εμένα Ας αφορά άλλους ανθρώπους, αλλά όχι εμένα Πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία Και επίμενε σε αυτά γιατί λέει επίμενε, γιατί θα έρθουν πολλές φωνές Πολλοί πειρασμοί Πονηροί, παμπόνηροι, πανούργοι Να σε κάνουν να στρέψεις το βλέμμα σου Από την υγιένουσα διδασκαλία Και γνώρισε ότι αν τούτο πράττεις Δηλαδή αγωνίζεσαι Χυμνάζεσαι στην ευσέδεια και τον εαυτό σου θα σώσεις εσύ εγώ εσύ και τους ακούοντάς σε εσύ θα σώσεις και αυτούς τους ακούνε τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου τη συγγένειά σου, τους φίλους σου γιατί γιατί πια δεν θα μιλάς εσύ αλλά θα μιλάει ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας δεν θα ενεργείς εσύ αλλά θα ενεργεί ο παντοδύναμος Θεός, ο Ιησούς Χριστός θα συμμαρτυρεί στα Λόγια Σου και θα βλέπεις καρποφορία που χρειαζόμαστε την καρποφορία, για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας για τα εγγόνια μας, για τη συγγένειά μας, για τους συναδέλφους μας, για τους φίλους μας, για τους γείτονες μας, για τους συμπατριώτες μας, για όλους! Χρειαζόμαστε την καρποφορία και ψάχνει να βρει ο Χριστός έναν άνθρωπο, ανθρώπου αξιόπιστους που να μπορέσει μέσα από αυτούς να δοξάσει τον πατέρα του με πολύ καρπό και ο καρπός να μένει. Το τέλος πάντων επλησίασε. Δεν υπάρχει καμία άλλη αξία πλέον στη ζωή των ανθρώπων παγκόσμια. Παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός και η σωτηρία η αιώνιος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο οποίος πρέπει, ο οποίος μέλει να κρίνει ζώντες και νεκρούς όταν θα έλθει να παραλάβει την εκκλησία του και να εγκαταστήσει τη βασιλεία του κήρυξον μόνο τον λόγο εντολή αδερφοί εντολή του Κυρίου μας μέσα από την τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου σε όλους τους δούλους και τις δούλες κήρυξον μόνο τον λόγο επίμενε μόνο στον λόγο και εγκαίρος και ακαίρος μιλες δεν είναι καιρός ακόμη είναι καιρός τώρα είναι καιρό ευπρόσδεκτο. Τώρα είναι η μέρα σωτηρία. Τώρα ο κύριο έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Κήρυξον το λόγο εγκαίρο ακαίρο. Έλεγξον με βάση το λόγο. Μη φοβάσαι, μη δηλιάζει. Έλεγξον τι παραβάσει. Έλεγξον τι ανομίε. Έλεγξον την ψεύτικη διδασκαλία. Χωρί δισταγμό. Έξον, ακόμη και αν χρειαστεί επίπληξον πρότρεψον αλλά με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής όχι με θυμούς, όχι με αγριάδες ο δούλος του Θεού δεν μάχεται αλλά ο δούλος του Θεού θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι γι' αυτό πρέπει να είναι πράος προς πάντας διδακτικός, ανεξήκακος διδάσκων με τα πραότητος και τις αντουφρονούντες, μήπως δώσεις αυτούς ο Θεός μητάνια ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Επαναλαμβάνω. Όπως κάποτε έψαξε να βρει και βρήκε τον Μωυσή, όπως αργότερα έψαξε και βρήκε τον Ιησού του Ναβί, όπως αργότερα εκεί στη Βαβυλώνα έψαξε και βρήκε τον Δανιήλ και τους τρεις παιδες, όπως αργότερα ο Ιησούς Χριστός έψαξε και βρήκε εκεί στην Ιουδαία τους 12 Απόστολους όπως αργότερα ο Ιησούς Χριστός έψαξε και βρήκε τον Παύλο όπως ο Ιησούς Χριστός έψαξε και βρήκε και δημιούργησε εκκλησίες σε όλη την οικουμένη για να κηρύττουν το Λόγο έτσι και τώρα αδερφοί αγαπητοί ο Χριστός ψάχνει ψάχνει είναι ημέρες περίεργε. Πρόσεχε λέει ο λόγος του Θεού να περπατάς ακριβώς, μη ως άσοβος, αλλά ως σοφός, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, είναι μέρες πονηρές. Όλοι οι άνθρωποι τρέμουνε και φοβόνται. Τι θα γίνει με εκείνη την τράπεζα, τι θα γίνει με την άλλη, τι θα γίνει με την Ελλάδα, τι θα γίνει με, τους, με την Αμερική, τι θα γίνει, τρέμουνε, φοβόνται. Αγωνιούνε, για τα επερχόμενα δεινά. Εσύ, χαίρου και αγάλου, ίσχυε και ανδρίζου, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Μόνο φρόντιζε να μελετάς κάθε μέρα το Λόγο του Θεού. Όχι να διαβάζεις μόνο, να διαβάζεις, αλλά και να μελετάς με πρόθεση να μένεις σε Αυτόν. Γιατί μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή εσύ θα προκόβεις γιατί είναι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξεως όταν μας λέει μελέτα και θα είναι η προκοπή σου γνωστή σε όλους τους ανθρώπους το εννοεί. Η προκοπή σου δεν εξαρτάται από τα μπράτσα σου, από την εξυπνάδα σου, από την ικανότητά σου, από τη δυνατότητά σου. Η προκοπή σου εξαρτάται μόνο από την πιστότητά σου στο Λόγο του Θεού. Μόνο στο Λόγο του Θεού. μόνο στην απόφασή σου να μην φαρδίνεις την οδόν του Ευαγγελίου αλλά να μένεις ακριβώς στη στενή πύλη και στην τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι ο καιρός που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά ο Θεός που θα φανερώσει τα διαφέροντα που θα δείξει ανθρώπους δικούς του να τους υψώνει άντρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες, τοπικές εκκλησίες. Είναι ημέρες πονηρές. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Γι' αυτό αγρύπνει. Έστω και αν ακούς ανθρώπους να κηρύττουν διάφορα. Εσύ αγρύπνει. Κακοπάθησον εργάσου το έργο που ο Χριστός σου εμπιστεύθηκε την υπηρεσία σου κάτι πλήρη γιατί ο Παύλος λέει γιατί εγώ τώρα πια γίνομαι θυσία και ο καιρός αναχωρήσεως μου έφτασε αδελφοί αγαπημένοι και επιπόθητοι ο καιρός της αναχωρήσεώς μας έφτασε. Ο καιρός της αναχωρήσεώς σου έφτασε. Φεύγουμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε γι' αυτόν ο καιρός της αναχωρήσεώς, τον αγώνα των καλών γονίστην το δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Και έχει παρησία, τώρα δεν μένει σε μένα παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Ο δίκαιος κριτής θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και όσοι επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. όσοι επιποθούν, ποθούν σφόδρα τον ερχομό του Χριστού. Ας πούμε και εμείς αδερφοί, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως ο Λόγος του Θεού, ο καιρός της αναχωρήσεώς μας έφτασε. Και όσο μένει, ας αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα, γιατί υπάρχει καλός αγώνας και κακός αγώνας. Ας αγωνιζόμαστε ο καθένας από μας τον καλό αγώνα. Ας περπατάει ο καθένας από μας στο δρόμο που ο Χριστός μας διδάσκει το δικό μας, ο καθένας το δικό του δρόμο. Και προπαντός ας διατηρήσουμε την πίστη στο λόγο της αλήθειας. Για να έχουμε και εμείς από σήμερα την Παρισία να πούμε, και έτσι δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις να σου δώσω. Και λέω, κύριε, δεν ξέρω. Και μου έδειξε ένα στεφάνι. Το θέλεις, αλλά ένα στεφάνι που δεν περιγράφεται αδερφή Δεν περιγράφεται Τι θέλεις να σου δώσει ο Χριστός Τι θέλεις να σου κάνει τι είναι αυτό που επιθυμεί η ψυχή σου, να σε παντρέψει, να σου χαρίσει δουλειά, να σου δώσει λεφτά, να σε κάνει προφήτη, ποιμένα, διδάσκαλο, τι θέλεις να σου κάνει. Θέλεις το στεφάνι αυτό. Δόξα Κυρία μου. Το στεφάνι της δικαιοσύνης που μόνο ο Χριστός ο δίκαιος κριτής θα σου δώσει. Σκέψου και σύγκρινε, σκέψου και διάλεξε τι είναι τα αιτήματά σου και τι είναι τα ζητήματά σου. έω ε, ο Σιμήσεως του Βασιλείου είπε ο Ασουρίς θα σου δώσω αν θέλεις. Τι θέλεις να σου δώσει. Κοίτα όμως σήμερα πριν φύγεις το στεφάνι της δικαιοσύνης. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το περιγράψει και να το φανερώσει και να πει έτσι ήταν. Μόνο φως, δόξα, δόξα. 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 αιώνια δόξα είχε. Φως και αιώνια δόξα. Τι θέλεις να σου δώσει. Ζήτησε και ό,τι ζητήσεις τώρα ο Θεός θα στο χαρίσει. Να ζητήσουμε το στέφανο της δικαιοσύνης, αδερφοί αγαπητοί. Για μας, για τις οικογένειές μας, για τα αδέλφια μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους όσους κατοικούν στην πατρίδα μας, για όλους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Αλλά δεν θα έρθει το στεφάνι της δικαιοσύνης εάν δεν αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα, αν δεν περπατάς στο δρόμο του Χριστού και δεν διατηρήσεις την πίστη σου μέσα σε αυτή τη λέλαπα της ψευδοδιδασκαλίας, της αποστασίας, της ασωτίας μέσα σε αυτό το απέραντο φρόνημα του κόσμου που κυριαρχεί και βασιλεύει στην οικουμένη. Ταύτα μελέτα! Η μένε. Και θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους μόνο εάν ταύτα μελετάς και σαφτα Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχει προκοπή στη ζωή αυτή. Γιατί η γυμνασία στην Ευσέβεια έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή. Και η επαγγελία είναι προκοπή σε αυτή τη ζωή. Αλλά έχει και επαγγελία στη μέλουσα ζωή που είναι ο Στέφανος της δικαιοσύνης, ο αιώνιος, ο υπέρλαμπρος. Αμήν.